7 στα 10 θετικά δείγματα που προέκυψαν μετά από ελέγχους στην Πάτρα για κορονοϊό είναι μεταλλαγμένα. Τα τελευταία που στείλαν, δηλαδή τα 107, έδειξαν 82 μεταλλάξεις. Όλες ήταν η Βρετανική μετάλλαξη, εκτός από 5. 3 ήταν η Ισπανική, 1 ήταν η Νοτιοαφρικανική μετάλλαξη και 1 ήταν μια μετάλλαξη που συνέβη στην Ευρώπη μετά κατά τη διάρκεια του δεύτερου κύματος. Το εργαστήριο του Πανεπιστημίου Πατρών εξετάζει καθημερινά δεκάδες δείγματα, ενώ εστάλησαν και στην Ακαδημία Αθηνών. Μάλιστα, σε αυτά δεν εντοπίστηκε μόνο η Βρετανική μετάλλαξη του ιού, η οποία, όπως φαίνεται, έχει εξαπλωθεί αρκετά, αλλά ακόμη η Ισπανική, η Νοτιοαφρικανική, καθώς και μια Ευρωπαϊκή μετάλλαξη που αναπτύχθηκε κατά το δεύτερο κύμα της πανδημίας. Στην Πάτρα είχαμε κυρίως την Βρετανική μετάλλαξη και, όπως είπαμε, 3 δείγματα είχαν την Ισπανική και 1 είχε αυτό την Ευρωπαϊκή μετάλλαξη, η οποία είναι ακόμα μη μελετημένη. Αλλά την έχουν δει, στο δεύτερο κύμα να εμφανίζεται από ό,τι μας ενημέρωσαν την Ακαδημία, γιατί έκανα διευκρινιστικές ερωτήσεις για τη συγκεκριμένη μετάλλαξη. Η υπεύθυνη του Εργαστηρίου Μοριακής Διάγνωσης Λοιμογόνων Παραγόντων του Πανεπιστημίου Πατρών, καθηγήτρια εργαστηριακής αιματολογίας αιμοδοσίας Αθανασία Μουζάκη, μίλησε στο Ιόνιαν και περιέγραψε με μελανά χρώματα την εικόνα της Πάτρας και της Αχαΐας γενικότερα. Μάλιστα, εστίασε και στα δείγματα από ελέγχους στα συνήθι ύποπτα για συγχρωτισμό σημεία της Πάτρας. Στις σκάλες της Αγίου Νικολάου και στο θεατράκι της Μαρίνας, όσα δείγματα ελέγχθηκαν βγήκαν όλα θετικά. Να πω ότι είχαμε δείγματα από τυχαίους ελέγχους του ΕΟΔΗ, από τις σκάλες Αγίου Νικολάου, από το θεατράκι, ήταν όλα θετικά. Έτσι. Από τα 107 πρόσφατα θετικά δείγματα στον κορονοϊό, τα οποία ελήφθησαν κυρίως από το Κέντρο Υγείας Βόρειου και Νότιου Τομέα Πατρών, τα 82 ήταν μεταλλάξεις. Όλα είχαν την Βρετανική μετάλλαξη, εκτός από 5. Από αυτά τα 5, τα 3 είχαν την Ισπανική μετάλλαξη, 1 είχε μια Ευρωπαϊκή μετάλλαξη η οποία αναπτύχθηκε στο δεύτερο κύμα, ενώ σε ένα δείγμα από το Μεσολόγγι βρέθηκε ακόμη και η Νοτιοαφρικανική μετάλλαξη.